Ένα μήνυμα μόνο προ του εργαζόμενου να είναι κοντά στα σωματεία του, να μην φοβούνται να καταγγείλουν εργοδοτική παραβατικότητα και να είναι σίγουροι πω τα συνδικαλιστικά του όργανα θα είναι δίπλα του. Καζάνι που βράζει, θυμίζει φέτο ο κλάδο του επισητισμού τουρισμού και στην Κρήτη, καθώ τα οξυμένα εργασιακά προβλήματα που εστιάζονται στι χαμηλέ αμοιβέ και στι δύσκολε έω και εξοντωτικέ συνθήκε εργασία, οδηγούν εκτό κλάδου χιλιάδε εργαζόμενου πανελλαδικά. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι προβλέψει για την πορεία τη σεζόν τη δείχνουν να κυμαίνεται, αν όχι να πλησιάζει στα επίπεδα του 2019. Το κενό των θέσεων που εξαγγελθήκαν πριν περίπου ένα μήνα ότι υπάρχουν στον κλάδο, δυστυχώ αντί να εκτονώ οργανώνεται, γιγαντώνει. Έχουμε κύμα αποχωρήσεων τις τελευταίες μέρες από αυτού που ξεκινήσαν να δουλεύουν το Μάιο. Ουσιαστικά δηλαδή ε, αντέξανε ένα μήνα. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα ότι υπάρχουν οι 50.000 κενές θέσεις εργασία. Οι κενέ θέσει εργασία βρίσκονται διότι οι ξενοδόχοι δεν εφαρμόζουν την κλαδική σύμβαση ξενοδοχοπαλλήλων, εφαρμόζουν ωράρια 10 και 12 ώρε καθημερινά, 7 μέρε την εβδομάδα, 30 μέρε το μήνα. Και φέτο οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμού έρχονται αντιμέτωποι με τι αντοχέ του, καθώ παρατηρείται αφενό υπεραργασία χωρί ρεπό πετσοκωμένες αποδοχές... αποδοχέ στο τέλο του μήνα και αφετέρου φαινόμενα λεκτική και σωματική βία εν ώρα εργασία. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα τόσο στου ελεκτικού μηχανισμού όσο και στα πρωτοβάθμια σωματεία που ώστε να γίνουν οι ανάλογε παρεμβάσει. Εμεί ζητάμε από την πολιτεία κίνητρα που ώστε να ξαναμπούν νέοι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και του επισητισμού. Τους ακούμε και λένε ότι δεν λείπει το προσωπικό το εξειδικευμένο, μόνο λείπουν μερικές ειδικότητες βοηθητικού προσωπικού. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι εργαζόμενοι που λείπουν είναι και μαγείροι και σερβιτόροι και ρεσεψιόν και καμαριέρε και όλες οι ειδικότητες λείπουν. Για να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει στην εργασία του θα πρέπει να εφαρμοστεί η κλαδική σύμβαση. Πρόταση τη Πανελληνία Ομοσπονδία Εργαζομένων στον κλάδο είναι η επιμήκυνση του Ταμείου Ανεργία για του νεκρού μήνε, προκειμένου η επιδότηση, όπω λένε, να γίνεται αναλογικά ώστε να χτυπηθεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία που ανθεί στον κλάδο, αλλά και για να μπει ζεστό χρήμα στα ταμεία του ΕΦΚΑ. Και τι εννοούμε. Όσα ένσημα μαζέψαμε το καλοκαίρι, τόσε μέρε να επιδοτηθούμε το, το χειμώνα. Αν έχουμε μαζέψει 90 ένσημα, να πάρουμε τρει μήνε ταμείο. Αν όμω έχουμε μαζέψει 120. Ή 150 ανίσχυμα, να πάρουμε 4 και 5 μήνε αντίστοιχα. Το κλιμάκιο τη Ομοσπονδία, στο πλαίσιο των επαφών του, θέτει και το θέμα τη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των εργαζομένων, ακόμα και από το Λύκειο, ενώ ζητά από την κυβέρνηση να στελεχώσει του αρμόδιου ελεγκτικού μηχανισμού.